Πάμε για τους συνταξιούχους μας τώρα. Έρχονται αυξήσεις σε συντάξεις? Κοιτάξτε, τον Αύγουστο είναι προγραμματισμένοι με τη σύνταξη του Αυγούστου να μπουν οι πρώτες αυξημένες συντάξεις στους απασχολούμενους συνταξιούχους. Υπενθυμίζουμε ότι με τον νόμο του Φεβρουαρίου, το 4670, το πέναλτι των απασχολούμενων συνταξιούχων από 60% έγινε 30%. Άρα μειώθηκε η ποινή σε εκείνους που εργάζονται. Δεν είχαν δει όμως τους μήνες αυτούς καμία αύξηση, γιατί δεν ήταν έτοιμα τα λογισμικά συστήματα προκειμένου να περάσουν την αύξηση. Τώρα τον Αύγουστο, έχει πει η κυβέρνηση, θα δουν την πρώτη αυξημένη σύνταξη. Περιμένουμε να δούμε αν θα δουν τώρα τα αναδρομικά ή αν θα δουν τα αναδρομικά τον Οκτώβριο μαζί με τα αναδρομικά των κύριων συντάξεων. Κύριε Σουγαλά, χθες είχαμε μία εγκύκλιο από το Υπουργείο Εργασίας, ειδικά για την απασχόληση των συνταξιούχων. Ακριβώς. Αυτό το θέμα ρύθμισε, από ό,τι καταλαβαίνω. Εκεί, λοιπόν, να πούμε δύο πράγματα. Ένα είναι ότι πλέον, λοιπόν, το πέναλτι για εκείνον που είτε έχει αναλάβει ήδη είτε αναλαμβάνει εργασία θα είναι 30%, ενώ ήταν 60%. Αυτό είναι το ένα, το θετικό. Το δεύτερο είναι ότι υπήρχε μια κατηγορία συνταξιούχων, εκείνοι οι οποίοι είχαν πάρει σύνταξη και είχαν ήδη την ιδιότητα του απασχολούμενου πριν τον Μάιο του 2016 και την έχουν ακόμα, οι οποίοι είχαν εξαιρεθεί από τις περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου. Αυτοί από 1η Μάρτη 2021 θα έχουν και εκείνη μείωση 30%. Και να πούμε επίσης ότι είναι μείζονος σημασίας να υπάρξει μια διευκρίνηση στην εγκύκλιο σχετικά με τις μέρες εργασίας των απασχολούμενων συνταξιούχων. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να δουλεύει 3 μεροκάματα το μήνα. Δεν μπορεί να κόβεται όλο το 30% στον προηγούμενο νόμο, που ήταν χειρότερο. Να υπάρχει μια αναλογικότητα, λέτε. Ναι, μα στον προηγούμενο νόμο υπήρχε. Δηλαδή, να το εξηγήσω. Στον προηγούμενο νόμο, ενώ έλεγε 60% η περικοπή, έλεγε δουλεύεις 5 μέρες το μήνα, θα μειωθούν 60% τα 5/25 τη σύνταξή σου. Όχι μάλιστα όλη η σύνταξη. Βέβαια, αυτό δεν εφαρμόστηκε, γιατί δεν βρήκανε το λογισμικό. Έχουμε το αιώνιο πρόβλημα να βγαίνουν νόμοι και εγκύκλοι, αλλά να μην υπάρχουν τα προγράμματα τα λογισμικά προκειμένου αυτά να εφαρμόζονται. Άρα ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που τους οφείλονται χρήματα. Καλό είναι η κυβέρνηση να δει και τα δύο ζητήματα και να διευκρινίσει με εγκύκλιο ότι αν δουλεύεις λιγότερες μέρες θα είναι αναλογική η περικοπή και βέβαια αυτά να λάβουν χώρα να υπάρχουν τα προγράμματα. Άρα το θετικό είναι ότι τέλος του μήνα κάποιοι που είχαν μέχρι τώρα περικοπή 60% θα δουν αυτή η περικοπή να είναι πια αρκετά μικρότερη, να είναι η μισή.